Εισηγητικά θέλουμε να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα των τελευταίων ημερών, τα οποία πιστεύουμε αφορούν όλους τους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο αφορούν όλους τους εργαζόμενους, τον λαϊκό κόσμο, τα λαϊκά στρώματα που έρχεται σε επαφή με το σύστημα υγείας, που είναι, ας το πούμε έτσι, δεμένος με το σύστημα υγείας, πολύ περισσότερο που σήμερα στη συζήτησή μας παίρνουν μέρος και άνθρωποι από τους συλλόγους δραστήριοι ενεργοί στους συλλόγους χρονίου πασχότων. Είμαστε στην καθαρά προεκλογική περίοδο. Ήδη το τελευταίο νομοσχέδιο που με κάθε λεπτομέρεια επισημαίνει το πώς θα γίνουν οι εκλογές ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Και όπως όλα δείχνουν, στις 26 του Μάη θα στηθούν διαδοχικά κάλπες για τις δημοτικές εκλογές, για ψήφο για τις κοινότητες, σε περιοχές που έχουν και κοινότητες, για τις περιφερειακές εκλογές, για τις ευρωεκλογές και πιθανά κάπου εκεί να έχουμε και για τις βουλευτικές εκλογές, όπως και να έχει, η τελευταία ημερομηνία για τις βουλευτικές εκλογές είναι τον Οκτώβριο. Δηλαδή και για τις εθνικές εκλογές είμαστε στην καθαρά, μπορούμε να πούμε, προεκλογική περίοδο. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Την επόμενη μέρα των εκλογών, τι θα έχει αλλάξει? Την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι όλα εδώ. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι εδώ τα τεράστια προβλήματα με την ενεργεία. Εδώ θα είναι οι πετσοκομμένοι μισθοί, οι πετσοκομμένες συντάξεις. Εδώ θα είναι η βάρβαρη πολιτική που υλοποιείται και στον χώρο της υγείας. Εδώ θα είναι τα πετσοκομμένα κονδύλια για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα νοσοκομεία, για μία ακόμα χρονιά πετσοκομμένα που προμηνύουν τι θα γίνει και για την επόμενη. Εδώ θα είναι όλα όσα μας βασανίζουν, μας ταλαιπωρούν, όλα όσα δυσκολεύουν τη ζωή μας. Την επόμενη μέρα όμως πρέπει να υπάρχει και ένα δυνατό κουκουέ. Αυτό εμείς πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που να δώσει μια μεγάλη όθηση στην άνοδο του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να δώσει μια μεγάλη όθηση στην άνοδο του βαθμού οργάνωσης των εργαζομένων. Να δώσει μια μεγάλη όθηση στην άνοδο των διεκδικήσεων. Να μην υπάρξει η συνήθεια με τα ψίχουλα. Να μην υπάρξει η συνήθεια με τα ελάχιστα. Να δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση στην προβολή αυτό που λέμε το σύγχρονο αναγκών μας. Πώς αξίζει να ζούμε εν έτη 2019 σε μια χώρα με πολυπληθές επιστημονικό προσωπικό, με δυνατότητα να παράξει τεράστιο πλούτο, με παραγωγή ήδη τεράστιου πλούτου, με δυνατότητα να θρέψει τον τόπο μας και πολύ περισσότερο με την επιστήμη και τεχνολογία να κάνει θαύματα. Με βάση αυτό κριτήριο πρέπει να κρίνουμε πώς θα οργανώσουμε και θα δυναμώσουμε τις διεκδικήσεις μας για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και χρειάζεται ενιαία να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Με το ψηφοδέλτιο που στηρίζουμε, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες, το οποίο έχει και έναν ισχυρό συμβολισμό. Θα έχετε δει τον άλλον τα ψηφοδέλτια λέγονται Αττική μπροστά και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς λέμε λαϊκή συσπήρωση, γιατί εκεί βρίσκεται η διέξοδος, τη συσπήρωση του εργαζόμενου λαού για να αντιπιτεθεί για την ικανοποίηση των αναγκών του. Να αντιπιτεθεί για να πάρει πίσω δικαιώματα, να αντιπιτεθεί για να πάρει πίσω τεράστιες απώλειες που είχε στο σάρωμα, στο πέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης για να γλιτώσουν τα κέρδη λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Και με σήμα το κόκκινο γαρίφαλο. Με σήμα τους αγώνες του λαού μας, αυτό συμβολίζει το κόκκινο γαρίφαλο, τους ηρωικούς αγώνες του λαού μας, γιατί εκεί βρίσκεται και η ελπίδα για την επόμενη μέρα. Ας δούμε επομένως ορισμένα παραδείγματα των τελευταίων ημερών, των τελευταίων εβδομάδων. Την ίδια στιγμή που έχουμε νέες περικοπές στα νοσοκομεία, νέες περικοπές στα κέντρα υγεία,
την ίδια στιγμή που έχουμε νέο πετσόκομμα στις συντάξεις. Την ίδια περίοδο που χιλιάδες επικουρικοί γιατροί βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Την ίδια στιγμή που όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, πέρα από υποχρεωματοδοτούμενες. Την ίδια στιγμή που κινδυνεύουν να κλείσουν πάρα πολλά τμήματα, κλινικές. Γιατί υπάρχει ένα ιατρικό επιστημονικό προσωπικό που για χρόνια κρατάει ολόκληρα τμήματα. Αυτό το προσωπικό πλέον είναι σε μια ηλικία που μπορεί να ξεπερνάει και τα 60 χρόνια. Κάποια στιγμή θα βγει στη σύνταξη και από πίσω δεν υπάρχει τίποτα για να έρθει για να το αντικαταστήσει. Και την ίδια ακριβώς περίοδο έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τον οποίο υπέγραψαν ένα μνημόνιο και αυτό το μνημόνιο λίγο πολύ λέει ότι η φορολογία των εφοπλιστών θα είναι θελοντική. Και με το επιχείρημα, τα ίδια επιχειρήματα που είχε προβάλει και η προηγούμενη κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου, ο Σαμαράς τότε που είχε κάνει ένα αντίστοιχο μνημόνιο για τους εφοπλιστές, που έλεγε, μα τι θέλετε, να σηκωθούν να πάρουν τις ναυτιλιακές και να φύγουνε. Ούτως αλλιώς δεν πληρώνουν, θα κάνουμε ένα μνημόνιο και θα τους πάρουμε κάτι τις παραπάνω. Και είχαν προβλέψει τότε ότι θα παίρνανε 400 εκατομμύρια με τα οποία θα χρηματοδοτούσαν την υγεία, τα νοσοκομεία και τα σχολεία κτλ. Δεν πήραν τίποτα. Το ίδιο κάνουν και τούτοι εδώ. Και με τον νόμο η φορολογία των εφοπλιστών είναι σε εθελοντική βάση. Το πρώτο δώρο. Το δεύτερο δώρο. Στους φαρμακοβιομηχανούς. Με τα φάρμακα. Τα φάρμακα αναφοράς. Τη δυνατότητα να αυξάνει τη τιμή τους έως και 10% κάθε χρόνο. Αυτό όλοι γνωρίζουμε ιδιαίτερα ασθενείς, χρόνια πάσχοντες και οι οικογένειές τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι τι θα σημάνει αυτό για τη δυνατότητά τους να κάνουν θεραπείες στους εαυτούς τους ή στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους τους. Και την ίδια στιγμή 20 εκατομμύρια που έπρεπε να επιστρέψουν οι φαρμακοβιομήχανοι στον ΕΟΠΗ από τα περιβόητα κλούμπα και τα ΡΙΜΠΗ, 20 εκατομμύρια δώρο. Ένα δωράκι επιπλέον. Στους βιομήχανους, νέο νομοσχέδιο για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Επιδότηση έως και 50% για τους νέους ερχόμενους στην αγορά εργασίας. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Στα ασφαλιστικά θα τα πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ποιος θα τα πληρώσει? Άρα, ακόμα ένα δώρο στα μεγάλα αφεντικά, ακόμα ένα μεγάλο δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και την ίδια στιγμή όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φορολογούνται άγρια και στενάζουν. Αυτά θεωρούμε, αυτά τα απλά παραδείγματα των τελευταίων ημερών, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν κριτήριο στάσης, πολιτικής στάσης και απάντησης από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γιατί φανερώνουν ότι όσο ψεύτικα και μεγάλα λόγια είναι αυτά τα περί διπόλου που έχουμε ξανά τα ίδια τα παλιά. Είμαστε οι παλιότεροι και πρέπει να τα πείτε και στους νεότερους, τα περιβόητα ποτέ ξανά δεξιά. Ψηφίστε Πασόκ για να μην έρθει η επάρατος. Τα παλιά έρχονται τώρα με καινούργια φορεσιά. Το δίπολο λέει πρόοδος ή συντήρηση. Δηλαδή η πρόοδος είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, δεν πρέπει να έχουν φύγει από εκεί κάτω ακόμα, υπογράφουν το μεγαλύτερο ενεργειακό deal, με ποιους, με τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Με αυτούς. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτοί που έχουν γεμίσει με αμερικανονατοικές βάσεις και την ίδια στιγμή που πετσοκόβουν από νοσοκομεία, από θεραπείες, από τους ασθενείς, την ίδια στιγμή δίνουν στην ώρα τους και ακέραια 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Εκεί δεν υπάρχει καμία περικοπή. Εκεί όλα πάνε στην ώρα τους και σε ακέραιο αριθμό. Αυτό πρέπει να γίνει ένα κριτήριο απέναντι σε αυτό το ψεύτικο δίπολο. Και από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ταγκό θέλει δύο, που βολεύεται από μια τέτοια κριτική, ενθαρρύνει μια τέτοια κριτική και η κριτική που κάνει αντίστοιχα και στο ΣΥΡΙΖΑ
είναι για κάτι που δεν είναι υφίσταται στην πραγματικότητα, για να στείλει το οτιδήποτε. Δηλαδή, λίγο πολύ, προσπαθεί να παρουσιάσει το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια φιλοσοβιετική δύναμη, μια κομμουνιστική δύναμη, που εξαιτίας του φιλοσοβιετικού και κομμουνιστικογενούς παρελθόντου της, είναι που βάζει τον έφια, κόβει στους προϋπολογισμούς. Και τα γνωστά με αυτά που λένε, με τη Βενεζουέλα, οι οπαδοί του Μαδούρο κτλ. Λίγο πολύ τους εμφανίζουν σαν αντιπεριαλιστές κτλ. Και παίζεται το γνωστό δίπολο. Τους εμφανίζουν σαν κάτι που δεν είναι. Ο άλλος φέρνει εδώ πέρα τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βολιβίας, για να το παίξει και αυτός ότι είναι αντιπεριαλιστής. Αυτά φυσικά μπροστά στις κάμερες. Αλλά στη Γερμανία πάνε μαζί τον προηγούμενο μήνα και βραβεύονται και οι δύο μαζί από τον ΝΑΤΟ. Βραβεύονται από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και βλέπετε ότι ο ένας παίρνει τα συγχαρητήρια της Μέρκελ και του Τραμπ, το ίδιο παίρνουν και οι άλλοι που τους βλέπετε συνοστίζονται τώρα 25 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη για το ποιος θα χαιρετηθεί με τον Τραμπ πρώτος. Ο Πατούλης με τον Κουμπουτσάκο που σπρώχνει και τα πιτσιρίκια εκεί πέρα να μπει μπροστά να βγάλει τη φωτογραφία. Κατά τα άλλα, εδώ στείλουν το δίπολο πρόοδος ή συντήρηση. Στείλουν το δίπολο. Και λένε, μα τι θέλετε, δεν θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ που έστω έκανε και αυτό για τους ανασφάλιστους, για να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Το οποίο είναι μέγα ψέμα. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν. Οι ανασφάλιστοι έχουν πληρώσει, έχουν πληρώσει οι ίδιοι, έχουν πληρώσει οι οικογένειές τους και το κυριότερο συνεχίζουν να πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή η φορολογία που έπρεπε να μπαίνει στο μεγάλο κεφάλαιο, είπαμε πιο πριν ορισμένα παραδείγματα, σε εφοπλιστές είναι θεωρητική φορολογία, άρα από πού τα παίρνουν και τα δίνουν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αυτά τα ψίχουλα που δίνουν για να συντηρούνται νοσοκομεία, κέντρα υγείας και θεραπείες, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ο πιο φτωχός πληρώνει το πιο εξαθλειωμένο και αυτό το παρουσιάζουν σαν μεγάλο και καινοτόμο μέτρο. Και λένε τι θέλετε, δεν θέλετε αυτό το μέτρο για τους ανασφάλιστους, θέλετε να ξαναγυρίσουμε με το 5 ευρώ και τα λοιπά που είχε ο Βορύδης και ο Γεωργιάδες. Ενώ και οι δύο προωθούν την πλήρη ιδιωτικοποίηση στον χώρο της υγείας και να μείνει στο τέλος ένα ελάχιστο πακέτο, αυτός είναι ο στόχος, να μείνει ένα ελάχιστο πακέτο θεραπείων, ένα ελάχιστο πακέτο πρόσβασης για τα ελάχιστα συνολικά για τους ασθενείς και όποιος το ξεπερνάει αυτό να πληρώνει αδράνεια. Ιδιαίτερα οι σύλλογοι των χρονίων πασχόντων έχουν μια πολύ μεγάλη πείρα να τα φέρουν γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ούτε λένε, κόβουνε από αναγκαίες θεραπείες, κόβουνε από αναγκαία τμήματα και προσπαθούν να εμφανίσουν σαν μάνα εξ ουρανού, σαν τον απομηχανής Θεό, την επιχειρηματική δράση. Την επιχειρηματική δράση που γίνεται απευθείας με το χαμόγελο του παιδιού, με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, με το Ίδρυμα Νιάρχος, με το Ωνάσιο Ίδρυμα κτλ. Την απευθείας φιλανθρωπία σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει και η προσπάθεια να εμφανιστούν τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα, σαν οι μεγάλοι ευεργέτες. Αυτά που διαβάζαμε στα βιβλία της ιστορίας. Και βλέπετε ότι συνεχώς κόβονται κορδέλες. Κόβονται κορδέλες και λέει το Ίδρυμα ΤΑΔΕ μας έδωσε 2 ασθενοφόρα. Μπράβο στο Ίδρυμα ΤΑΔΕ, περισσότερο αξίζουν οι φωτογραφίες και οι διαφημίσεις παρά τα ασθενοφόρα που δώσει. Λοιπόν, μας δίνει 2 ασθενοφόρα, μας δίνει έναν αξιωτικό τομογράφο, θα μας φτιάξει ένα χειρουργείο, μας δίνει 4 κρεβάτια και γυρνάνε τώρα οι διοικητές των νοσοκομείων με το χέρι απλωμένο να πάρουν από δεξιά και αριστερά ό,τι μπορούν για να συντηρήσουν τεραστίων διαστάσεων δημόσιες μονάδες υγείας. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι αρχίζουν και μπαίνουν και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Δηλαδή είναι προκλητικό το ότι για παράδειγμα η Περιφερειά της Αττικής, η Δούρου, γυρνάει όλα τα νοσοκομεία, έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, λέει θα γυρίσει 21 νοσοκομεία. Φυσικά 21 νοσοκομεία δεν γυρνάει όπως πάμε εμείς που ξεκινάμε από κάτω από τα μαγειρία και ανεβαίνουμε πάνω για να δούμε όλο τον κόσμο. Σε προστατευμένο περιβάλλον, με γνωστούς πρόθυμους κλακαδόρους, για να κοπεί μια κορδέλα και να εγκαινιαστεί, που λέει, στον Ευαγγελισμό με πείρα με ένα στεφανιογράφο.
με παρέμβαση της περιφέρειας και χρηματοδότηση. Λες και είναι λεφτά από τον μπαμπά της ή τη μαμά της. Δεν είναι λεφτά των εργαζομένων αυτά. Με παρέμβαση λέει της περιφέρειας ένας στεφανογράφος. Έχουν κοπεί 500 εκατομμύρια χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία. Η περιφέρεια έχει δώσει λιγότερο από 40 εκατομμύρια. Έχει πιστώσει. Τα οποία ναι, οφείλουμε να ομολογήσουμε, εμείς πρωτοστατήσαμε και τα ψηφίσαμε μέσα στην περιφέρεια. Πρωτοστατήσαμε και τα ψηφίσαμε γιατί λέμε από εκεί που να τα πάρουν οι ΠΑΕ για να τα κάνουν κερκίδες και σουίτες για να βλέπουν την μπάλα, ας τα δώσουν για τις ανάγκες των νοσοκομείων και τις δημόσιες μονάδες υγείας. Ναι, πρωτοστατήσαμε και ψηφίσαμε. Και για το Τζάμιο και για το Θριάσιο και για όλα τα νοσοκομεία, για αναγκαία μηχανήματα και υποδομές που δεν υπήρχαν. Αλλά τώρα αυτοί έρχονται και τα αξιοποιούν και λέει να το μεγάλο έργο της περιφέρειας. Οι ίδιοι σαν κυβέρνηση κόψαν 500 εκατομμύρια από τα νοσοκομεία, έρχονται δίνουν 40, σαν τη γνωστή παροιμία με την καλύβα του Χότζα, και σου λέει να είσαι και ευχαριστημένος, να χειροκροτήσεις και από πάνω. Για αυτό το ζήτημα που υπάρχει. Λοιπόν, λέμε ορισμένα τα πιο χοντρά παραδείγματα. Εκεί την πηγαίνουν τη δουλειά. Το θέμα είναι εμείς θα το επιτρέψουμε. Θα το επιτρέψουμε ναι, τη 2019, ενώ η επιστήμη και η δυνατότητα που υπάρχει μπορεί να καλύψει με θεραπευτική, με φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να καλύψει χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους που βασανίζονται με τους ανθρώπους τους, οι οποίοι μέσα σε αυτό το σύστημα είναι που υποφέρουν από την έλλειψη υποδομών, που υποφέρουν από την έλλειψη θεραπείων, που υποφέρουν από τη χρηματοδότηση και την ίδια στιγμή υποφέρουν από την ανεργία και από την αναδουλειά και από τη φτώχεια μέσα στα σπίτια. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να επιμείνουμε να αλλάξει. Για τα αστικά κόμματα, στις μεταξύ τους κουβέντες, δεν κρύβουνε ότι η πολιτική τους είναι λίγο πολύ σαν ένας μεγάλος κιάδας. Θυμάστε αυτό που ξέφυγε στο Τσίπρα για τους συνταξιούχους, που είπε τι θα γίνει για τις περικοπές, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, αυτές που είναι πάνω από 70, που είπε αυτό θα το λύσει η ζωή. Αυτό δεν είπε. Αυτό θα το λύσει η ζωή. Λοιπόν, οι πολιτικοί τους ομολογούν στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι είναι αυτή. Σου λέει, εδώ είναι ένα τεράστιο πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Σε αυτό το πεδίο επιχειρηματικής δράσης, όποιος επιβιώσει, όποιος έχει. Όποιος δεν έχει, αν τον αναλάβει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που παρακαλάμε εδώ πέρα για τον ελεήμον και φιλάνθρωπο, βιομήχανο, εφοπλιστή κτλ. Να κάνει κάτι. Όποιος δεν έχει, όμως τρώσει ηλίας κοιμηθεί. Αυτή είναι η λογική τους. Αυτό είναι που φέρνουν και για την κοινωνική ασφάλιση. Όλοι γνωρίζετε, ιδιαίτερα οι οικογένειες κολλημένων πασχόντων, ότι θα είναι τεραστίο διαστάσεων πλήγμα το παραπέρα βάθεμα και το χτύπημα, η εφαρμογή δηλαδή των νόμων που έχουν ψηφιστεί γύρω από την κοινωνική ασφάλιση. Και σε αυτό το ζήτημα χτίζεται ένα δίπολο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει που έχει ψηφίσει τον νόμο Κατρούγκαλου, που έχει καταργήσει επί της ουσίας, στην πράξη έχει ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή των τριών πυλώνων για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο ένας πυλώνας, μία σύνταξη, την εθνική όπως τη λένε, η οποία από τη γενική φορολογία θα πληρώνεται, ένα πολύ μικρό μέρος ανταποδοτικό που δεν φτάνει να ζήσει καθόλου και το υπόλοιπο τρίτος πυλώνας ο περιβόητος, ιδιωτική ασφάλιση. Επαγγελματικά ταμεία λένε, δεν επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση. Και δεν επαγγελματικά ταμεία είναι τέτοιο πράγμα. Που θα λειτουργεί άμεσα ανταποδοτικά. Ό,τι πληρώνεις θα πάρεις. Αυτό έχει αντανάκλαση στον χώρο της υγείας. Γνωρίζουμε όλοι τι μεγάλο πλήγμα θα είναι αυτό. Ποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση, ιδιαίτερα που απαιτεί καθημερινή φροντίδα, που απαιτεί τακτική φαρμακευτική αγωγή, ποιος θα μπορεί να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες. Και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ψήφισε αυτούς τους νόμους και παρουσιάζει σαν μπαμπούλα τη Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη που πιο καθαρά βγαίνει και λέει ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Ένα ελάχιστο ποσό, και αυτός λέει, μέσω της γενικής φορολογίας για την ακραία φτώχεια, δηλαδή να μην πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο, που θα πεθαίνει με αυτή τη λογική, και το υπόλοιπο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή πλήρως να απελευθερωθεί το κομμάτι δράσης των επιχειρηματικών ομίλων. Το ζούμε αυτό, το ζείτε εσείς αυτό.
Φυσικά και το ζήτημα. Υπάρχει κάποια κρατική φαρμακοβιομηχανία, υπάρχει κάποια κεντρική, ας το πούμε έτσι, δημόσια εταιρεία, όχι μόνο για τα φάρμακα, αλλά για όλου του είδους τα βοηθήματα για τη στήριξη στις αναπηρίες. Τι υπάρχει, τίποτα. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν ένα τεράστιο πάρτι. Κάνουν ένα τεράστιο πάρτι στα ασφαλιστικά ταμεία, κάνουν ένα τεράστιο, μια τεράστια αφέμαξη στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται από τα καροτσάκια, που είναι το πιο απλό, μέχρι τα πάντα, ό,τι μπορούμε εδώ πέρα να σκεφτούμε. Κλείνοντας, επειδή είπαμε δεν θα περιγράψουμε αναλυτικά τα ζητήματα, αλλά είδατε η κατάσταση είναι τέτοια που μας σωθεί σε αυτό το θέμα. Εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται ένα διακριτό ρεύμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, ας το πούμε απλά άνθρωποι με διαδρομή στο κίνημα, με συμμετοχή στους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια, πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν περάσει στα νιάτα τους από την σπουδαστική στα πανεπιστήμια, που έχουν συναντηθεί στα σωματεία με τους κομμουνιστές, που έχουν περάσει από την ΚΝΕ στην 50χρονη ιστορία της κομμουνιστικής νεολαίας, αλλά και εργαζόμενοι, επιστήμονες, που μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να βρισκόμασταν σε διαφορετικούς χώρους, είναι πολύ περισσότεροι γενικά αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είχε δίκιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για αυτά που έλεγε μέσα στην κρίση, για αυτά που έλεγε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτά που έλεγε για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και το χαρακτήρα τους ακόμα, είχε δίκιο, έχει δίκιο και σήμερα. Και καταλαβαίνουν ότι είναι εκείνη η δύναμη η οποία πρέπει να στηριχτεί και ασφαλώς διατηρούν ιδιαίτερες απόψεις, διατηρούν επιμέρους επιφυλάξεις για πολλά ζητήματα. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε κάθε αγωνιστή, σε κάθε ανιδιοτελή αγωνιστή και του λέμε εδώ είναι ο δρόμος. Ο δρόμος έξω είναι πάρα πολύ πλατής και χωράει κάθε άνθρωπο καλής θέλησης που θέλει να συμβάλλει σε μια μεγάλη πορεία αντεπίθεσης. Σε μια μεγάλη πορεία να σηκώσει μπόη, να σηκώσει ανάστημα, να σηκώσει το κεφάλι του ο λαός μας. Ιδιαίτερα ο δικός σας ο χώρος έχει δώσει συγκινητικούς και μεγάλους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας και στις μνήμες μας εκατοντάδες παιδιά με τα καροτσάκια, τυφλούς με τα μπαστούνια τους, μπροστά να συγκρούονται με την αστυνομία, να φωνάζουν έξω από τα υπουργεία, να τσαλακώνουν την εικόνα των κυβερνήσεων, να σβαραλιάζουν τα αφηγήματα που είχαν κατά καιρούς, είτε του success story του Σαμαρά, είτε της μεταμνημονιακής Ελλάδας των τωρινών και των σημερινών. Θεωρούμε ότι εδώ είναι ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος για να είναι ολοκληρωμένος πρέπει να καταλήξει και σε μια πολιτική επιλογή η οποία θα είναι μια δύναμη πολλαπλάσια την επόμενη μέρα, θα γυρίσει πολλαπλάσια σε όσους το έχουν ανάγκη, δηλαδή σε όλους τους εργαζόμενους που βασανίζονται από αυτή την πολιτική. Θεωρούμε ότι έχει έρθει η στιγμή να την πάμε αλλιώς στη δουλειά και να σκεφτούμε ότι υπάρχει μεγάλη δύναμη στο λαό όταν το πάρει απόφαση και να τα βάλει με μεγάλα μονοπόλια, να τα βάλει με μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις και να βγει νικητής.